κακοκαιρία Έλιας άφησε πίσω της εικόνες μεγάλης καταστροφής στη Μαγνησία. Μεγάλες καταστροφές σημειώθηκαν στην κεντρική και βόρεια Εύβοια. Ενώ στην Καρδίτσα οι κάτοικοι του Πολύπαθου Παλαμά βρέθηκαν για δεύτερη φορά μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αντιμέτωποι με πλημμυρικά φαινόμενα. Όσον αφορά τον Βόλο και τις γύρω περιοχές, διακόπησαν τόσο το ηλεκτρικό όσο και η υδροδότηση. Πολίτες όλο το βράδυ βρίσκονταν παγιδευμένοι από την επέλαση της κακοκαιρίας Έλιας, ενώ δυνάμεις πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ πραγματοποιούσαν ολονύκτιους απεγκλωβισμούς. Πολλά σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τους ερμητικούς χυμάρους. Ο κραυσίδωνας έσπασε σε αρκετά σημεία με αποτέλεσμα τεράστιοι όγκοι νερού να διοχετεύονται μέσα στους δρόμους της πόλης του Βόλου. Ο περιφερειακός δρόμος δεν ήταν προσβάσιμος σε πολλά σημεία, ενώ σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν στον κόβο προς την Αγριά του Βόλου, όπου οι δρόμοι είχαν γίνει ποτάμια. Σημαντικές ζημιές υπέστη και το Χιλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου, όπου πλημμύρισαν τα υπόγεια του νοσηλευτικού ιδρύματος. Την ίδια στιγμή το κύμα της κακοκαιρίας παρέμεινε για αρκετές ώρες στην περιοχή της Βόρειας και Κεντρικής Εύβοιας. Χιλιάδες τόνοι νερού άδειασαν από το Μαντούδι μέχρι την Ιστιαία. Οι δρόμοι της Βόρειας και Κεντρικής Εύβοιας μετατράπηκαν σε ποτάμια. Τα ρέματα φούσκωσαν ενώ λάσπες, χύμαροι, κορμοί, δέντρο και φερτά υλικά έχουν διακόψει την κυκλοφορία σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.